Πώς το είπατε τώρα, ήταν κακιά στιγμή, όχι, τι ήταν? Όχι, ήταν το εξής. Γίνονταν μια γενική συζήτηση για τα κίνητα. Και αφού είχε γίνει μια μεγάλη συζήτηση και έχω πει ότι υπάρχει μεγάλη φορολογική επιβάρυνση και πράγματι τώρα μπορούσαμε να βάλουμε το 20% ας πούμε στον έμφυα τη μείωση για τα μη ηλεκτροδοτούμενα και κενά. Πλην όμως θα έρθει ο προϋπολογισμός, αντιλαμβανόμαστε, ο Πρωθυπουργός έχει βάλει έναν οδικό χάρτη, ένας σταθμός του χάρτη είναι οι φοροελαφρύνσεις κτλ. Μετά λοιπόν στο τέλος, ας πούμε, ο Νίκος Ευαγγελάτος ήταν, ξανά μου λέει, ναι, μου λέει, αλλά τι θα γίνει με την περιουσία κτλ. Και, ναι, και λέω, το καταλαβαίνω, οι άνθρωποι για να νιώθουν μια ασφάλεια επειδή υπήρχε αστάθεια έφτιαχναν και ένα δεύτερο σπίτι για να παίρνουν ένα ενίκιο. Εγώ λέω προσωπικά, ας πούμε, δεν είχα αυτή, γιατί έτσι λίγο πάει, τι περιουσία έχεις εσύ που μιλάς, κατάλαβες. Δεν είχα αυτή την άποψη, γι' αυτό δεν απέκτησα ακίνητα, ας πούμε, να τα εκμεταλλεύομαι και τα λοιπά. Πίστευα πάντοτε, αυτό όμως πλέον, είπα, το λέω προσωπικά, πίστευα πάντοτε ότι δεν πρέπει να κατευθύνουμε τον κόσμο. Ναι, αλλά ο Έλληνας νοικοκύρης αλλιώς θα είναι μαθημένος. Εν πάση περιπτώσει. Να κάνει το σπίτι του, κι εγώ έχω. Ακριβώς. Να κάνει πέντε σπίτια, κατάλαβες τι είπα. Η λογική δηλαδή ήταν ότι κατευθύνθηκε και αισθανόταν ίσως μία ασφάλεια. Εγώ όμως προσωπικά δεν έχω δικαίωμα να έχω. Αυτό που είπα είναι, και το πρωί βγήκα στον Αντένα, άμα θες, πες και δέστα, και μπήκα και στο Μέγκα, τους είπα γκεμπελίσκους. Γιατί? Γιατί η μισή αλήθεια είναι χειρότερη από το ψέμα. Όταν λοιπόν απομονώνεις μια φράση και δεν λες ούτε προσωπικά εγώ δεν το έκανα γιατί έτσι δεν είναι, γιατί πίστευα, δεν έχω δικαίωμα να το πιστεύω. Στη ζωή μου. Ναι, δεν ήμουν απαντή. Έφρασε μια προσωπική άποψη. Δηλαδή όταν αποσπάς η αποσπασματική αναφορά, μια φράση δηλαδή παίρνεις, έχεις πει ένα σωρό πράγματα. Έχεις αναγνωρίσει ότι ο κόσμος από ανασφάλεια επένδυε στα ακίνητα για να παίρνει ένα ενίκιο. Τα έχεις πει όλα. Και στο τέλος λες, τα ξέρω, με ρωτάτε για μένα, εγώ δεν είχα αυτή τη λογική. Αυτό δεν επιτρέπεται, δαιμονοποιείται η άποψη, η στάση ζωής. Εγώ πιστεύω ότι είναι εγκεμπελισμός. Η απόσπαση δηλαδή. Κρατάμε αυτό και δεν χρειάζεται περισσότερα πάνω στο θέμα. Να αυτούμε τώρα σε αυτόν καθεαυτό αυτό τον νόμο. Τώρα, αυτός ο άνθρωπος που λέγεται Χαρδούβελης, από τη στιγμή που αναγνωρίζει ότι ο νόμος δεν ήταν το νομοσχέδιο, δεν ήταν το καλύτερο. Και αφού ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για σμήλευση και μάλιστα μας άφησε να καταλάβουμε και κάποιοι υποβλέπουν την κυβέρνηση μέσα από αυτό το τετερατούργημα. Γιατί δεν το σμήλευσε καλύτερα? Γιατί δεν το έκανε πιο ανθρώπινο? Μόνο ξεσηκώθηκε η μισή κοινοβουλευτική ομάδα. Κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον Υπουργό των Οικονομικών. Ο Υπουργός των Οικονομικών είναι μέλος της κυβέρνησης. Συνεργάζεται στενά με όλους. Και ήδη το έχει σμιλέψει. Καμία σχέση δεν έχει ο πρώτος νόμος με αυτά που ακριβώς, κυρία Υπουργέ, να σας διακόψουμε. Ήδη αυτά έχουν γίνει που λέτε. Ήδη.